κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το γήπεδο χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς το όλο κλίμα είναι πάντα εξαιρετικό. Θα τολμούσα να πω πως είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σήμερα σε αυτό συνηγορεί και ο πολύ καλός καιρός και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και φυσικά οι δύο ομάδες. Οπότε μην παραξενευτείτε αν αυτό θα είναι ένα από τα καλύτερα μάτς που είδαμε τελευταία. Κυρίες και κύριοι, το ένα και μοναδικό Old Trafford. Μερικά υπέροχα πλάνα και ειδικά από το περίφημο πέταλο, το Stretford End. Γιώργο, ποιος από όλους τους παίκτες πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι? Ο Μπρούνο Φερνάντες, εντάξει, είναι από τους πιο αναγνωρισμένους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους box-to-box δημιουργούς της γενιάς του. Και είμαι φαν του άμεσου στυλ παιχνιδιού του, τόσο με την μπάλα, όσο και χωρίς αυτήν. Και κάνει το σουτ! Και ναι, είναι μέσα! Ένας αρχηγός για όλες τις δουλειές. Αυτό κι αν είναι καλό ξεκίνημα. Βέβαια, θα πρέπει τώρα να αφήσουν τα πανηγύρια και να συγκεντρωθούν. Γιατί έχουν μπροστά τους ένα συναρπαστικό παιχνίδι, όπου φυσικά όλα μπορούν να συμβούν. Φοβερό τελείωμα. Έστειλε εκεί που ήθελε την μπάλα, με ακρίβεια χιλιός του. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ... Σουτάρι! Και σκόραραν! Όχι, περιμένετε. Offside, λέει ο διαιτητής. Ναι, ο βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία του. Φαίνεται ότι ο διαιτητής άργησε να το παρατηρήσει. Παρ' όλα αυτά, είναι η σωστή απόφαση. Αν και ζήσαμε κάποιες στιγμές αναποφασιστικότητας, η απόφαση ήταν σωστή. Για άλλη μια φορά υποδεικνύονται σε θέση offside. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Ευκαιρία ο Σαλά. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πάει προς το τέρμα. Αλλά τι επιλογές. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Η μπάλα στο πλεκτό. Είναι ήδη στο 2-0 και αναρωτιέμαι πού θα φτάσουν να συνεχίσουν έτσι. Μάλλον θα πρέπει να βγάλω ένα κομπιουτεράκι. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνει. Ωραίο σουτ και γκολ! Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις και προσπαθεί να σουτάρει. Σίγουρα μπορούσε και καλύτερο σουτ. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Χάλαν. Μπρούνο Φερνάντες βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δύσκολη. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ναι, πράγματι. Και χτυπούν ξανά. Δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος.
κέρδισαν το πλάγιο. Τα βρήκε μπαστούνια σε αυτή τη φάση. Τον τροφοδοτεί. Να και το σούτ τώρα. Το έβαλε. Και ναι, να ο ηρωάς σας. Μόλις ολοκλήρωσε το hat-trick. Τεράστιος. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Και με αυτό κάνει hat-trick. Ό,τι και αν κάνει, του πιάνει. Βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Πολύ καλή πάσα. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Υπέροχη προσπάθεια. Ρόμπινσον την διώχνει μακριά. Κάνει κι άλλη προσπάθεια. Είναι γκολ, ναι. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορ, Χρήστο, αλλά τους αξίζει. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα εξαπολύσει το σούτ. Γκολ! Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Το πέτυχε! Και χτυπούν ξανά 2 μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Μέσα. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Έχει κυριολεκτικά σπαραλιάσει την αντίπαλη άμυνα. Τους έχει χορέψει κανονικά. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο. Και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά. Σάλα! Ωραίο το κόψιμο. Μπράβο του, καλή κίνηση. Δεν άντεξε στην πίεση εδώ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Θα το καρφώσει. Κατάφερε, κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Ω, φοβερή παλιά. Σουτάρει προς το τέρμα. Δεν βρίσκει τέρμα, άου την μπάλα. Έβαλε σωστά το κορμί του. Κοντρόλαρε και όμορφα την μπάλα, αλλά βέβαια στο τελείωμα κάπου μας τα χάλασε. Μακατή, τέλεια κίνηση. Ευκαιρία με καλές προϋποθέσεις αυτό το σούτ. Πάει μόνος του. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Έκοψε την πάσα. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Όχι, δεν ήταν πολύ καλή η πάσα. Ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Ως τώρα έχουν κάνει το τέλειο σχεδόν παιχνίδι. Και ο προπονητής τους έχει κάθε λόγο να χαμογελά, γιατί βλέπει την ομάδα του να δουλεύει σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Η Manchester United είναι ένας πραγματικός οδοστρωτήρας στο πρώτο μέρος. Και νομίζω πως ήδη έχει κερδίσει το παιχνίδι.
Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Ο Κακά με την μπάλα. Συνεχίζει μόνος. Μοχάμεντ Σάλαχ. Παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Και θα κόψει. Ό,τι και να κάνει αυτός, το κάνει πάρα πολύ καλά. Έχει γίνει φάουλ. Σωστή είναι η απόφαση. Ο διαιτητής ήταν ξεκάθαρος πως δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία. Μερικές φορές οι παίκτες ενεργούν βεβαιασμένα ή αψυχολόγητα στο παιχνίδι, σαν να μην σκέφτονται. Παρότι στο τέλος δεν μπόρεσε, φαίνεται σαν να το απόλαυσε. Άλλωστε κάτι τέτοιες προσπάθειες τις έχει στο αίμα του. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Οι πιθανότητες εδώ δεν φαίνονταν με το μέρος τους, αλλά με κάποιο τρόπο κατάφεραν τελικά να τις καπουλάρουν. Ο προπονητής εδώ δίνει τα εύσημα στον παίκτη του, αλλά δεν πάβει να ανησυχεί για το αμυντικό κομμάτι της ομάδας του. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος, νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Ναι, σκόραρε! Τι να πει κανείς πλέον. Εγώ έχω χάσει το μέτρημα. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. Χάλαν. Την έστειλε αρκετά μπροστά ο κίπερ. Κινείται προς την επίθεση. Κακά. Πάει για το γκολ. Τα κατάφεραν. Με αυτό ολοκληρώνουν την κατεδάφιση του αντιπάλου, αν δεν είχε ήδη συμβεί. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορ, Χριστό, αλλά τους αξίζει. Έχει βάλει τόσα πολλά γκολ στον αγώνα που χάσαμε το μέτρημα. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Έτοιμος για το σούτ. Προσπαθεί και πάλι. Τον κάρφωσε. Τι να πούμε, πια είμαστε στα όρια του εξευτελισμού. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στα σκαριά. Σε περιπτώσεις σαν και αυτές που δεν υπάρχει πίεση, συνήθως οι προπονητές ρίχνουν στο παιχνίδι και νεαρούς ποδοσφαιριστές για να ψηθούν, έτσι όπως λέμε στην ποδοσφαιρική αργό. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι... Να και το σούτ τώρα! Το έβαλε, γκολ! Συνεχίζουν να τους κατακρεουργούν. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορ, Χριστό, αλλά τους αξίζει. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δίκτυς του σκορ. Μυρίζει γκολ. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Φάουλ. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Έτοιμος να σουτάρει. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Κακά. Κόπηκε τελικά σε αυτή τη φάση, αλλά με μεγάλη δυσκολία από την αντίπαλη άμυνα. Ήτανε... Ωραίο σούτ και σκόραρα. Και ξανά μέσα. Καταντά βασανιστικό πια για κάποιους.
Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Σε περιπτώσεις σαν και αυτές που δεν υπάρχει πίεση, συνήθως οι προπονητές ρίχνουν στο παιχνίδι και νεαρούς ποδοσφαιριστές για να ψηθούν, έτσι όπως λέμε στην ποδοσφαιρική αργό. Αυτή τη στιγμή, αναμφίβολα, είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Θα επιχειρήσει τη μακρινή σέντρα. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ έγκαιρα. Σωστή άμυνα. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο. Εμπαπέ. Χάλαν. Ναι, πέρασε η μπαλιά. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι... Α, επικίνδυνο λάθος. Ο Κακά με την μπάλα. Άντωνη. Σαν σε προπόνηση. Και να η ευκαιρία. Μια δύσκολη επέμβαση εδώ. Ξέρουν πολύ καλά πως δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία. Είμαστε ελάχιστα πριν. Και να η κεφαλιά. Ω, μπήκε. Αυτό το αυτογκόλ μπορεί πραγματικά να καταστρέψει τα πάντα για αυτούς. Σαφώς στάθηκαν πάρα πολύ τυχεροί εδώ. Δεν πάβει όμως να είναι ένα γκολ υπέρ τους. Κι όμως είναι γκολ. Πλέον το παιχνίδι έχει ξεφύγει. Μέσα και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ναι, πέρασε η μπαλιά. Εμπαπέ! Είναι μέσα! Τι να πούμε, πια είμαστε στα όρια του εξευτελισμού. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορ, Χριστό, αλλά τους αξίζει. Έχει βάλει τόσα πολλά γκολ στον αγώνα που χάσαμε το μέτρημα. Αυτή τη στιγμή, αναμφίβολα, είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Νεϊμάρ κάνει ένα πεντακάθαρο φάουλ. Νομίζω πως κατάλαβε ότι δεν θα τη γλιτώσει. Είναι κίτρινη κάρτα. Αυτό ήταν ένα φθηνιάρικο φάουλ. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Ο Κιν. Ο διαιτητής φυρίζει. Μια πλήρης νίκη από κάθε άποψη και κυρίως χάρη στους επιθετικούς που δημιούργησαν χάος στη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων. Χάλαν είναι ο παίκτης της ημέρας. Ακόμα βάζει γκολ. Πάντα ευχάριστο να παρακολουθούμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με δράση και ενθουσιασμό όπως αυτό που μόλις είδαμε. Η μετάβαση τελείωσε. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Θαναϊλάκη για την ανάλυση του σήμερα. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος εδώ. Και από μέρους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.